5 red flags, 5 πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχεις και να αποφεύγεις. Θα σου κάνω τις ερωτήσεις εδώ και να δούμε αν θα τις απαντήσεις σωστά. Εάν τις απαντήσεις και πεις ναι στα περισσότερα, κάτι κάνεις λάθος. Πάμε να δούμε. Πας και γράφεις συγκεκριμένη έκταση κειμένων σε λέξεις, γιατί κάποιος σου είπε, κάπου άκουσες, κάπου διάβασες, ότι όσο πιο μεγάλο είναι το κείμενο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει για κατάταξη. Η Google δεν το έχει πει ποτέ αυτό. Μπορεί να γράψεις ένα κείμενο 450 λέξεις, το οποίο να απαντάει στρατηγικά σε αυτό που ρωτάει ο χρήστης και με το σωστό link building να εκτοξευτεί στην κατάταξη. Πρόσεχε λοιπόν εδώ τι κάνεις. Δεύτερον, γράφεις για πράγματα που δεν ξέρεις από AI προγράμματα, πας και τα πετάς μέσα στα κείμενά σου, το ανεβάζεις απλά για να δημιουργήσεις επισκεψιμότητα. Κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και οι κατατάξεις εξαφανίζονται. Τρίτον, δημιουργείς περιεχόμενο μέσα από το οποίο δεν απαντάς ποτέ σε αυτό που ρωτάει άλλος. Για παράδειγμα, πότε θα βγει μια ταινία, πότε θα ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει το άλλο. Μπαίνει ο άλλος στο κείμενό του και εσύ δεν το απαντάς ποτέ. Μιλάς γενικότητες μόνο και μόνο για να δημιουργήσεις περιεχόμενο θα φέρει επισκεψιμότητα. Κάποια στιγμή, και εδώ έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, και θα εξαφανιστείς από τα αποτελέσματα και θα είναι πολύ δύσκολο μετά να επανέλθεις. Άλλη τακτική. Πας και αλλάζεις ημερομηνίες στα άρθρα σου, χωρίς να βάλεις άλλο κείμενο μέσα, να κάνεις δηλαδή ουσιαστικό update, μόνο και μόνο για να βλέπει η Google ότι κάνεις update σε νέες ημερομηνίες στο περιεχόμενό σου. Δεν είναι χαζί. Το βλέπουν. Κάνουμε update μόνο όταν προσθέτουμε νέο περιεχόμενο. Πολύ σημαντικό. Αφαιρείς, βγάζεις περιεχόμενο χωρίς στρατηγική, μόνο και μόνο για να βλέπει η Google ότι κάνεις update νέα κείμενα. Δεν είναι χαζιγή στην Google. Θα δουν το κείμενο που βάζεις μέσα, θα εξεταστεί και από εκεί θα κρίνει αν θα λάβεις καλύτερο boost. Άρα, όταν κάνουμε update το νέο περιεχόμενο, κοιτάμε φυσικά και τη γράφουμε. Ακολούθησε μια περισσότερα.